Λοιπόν, ορίστε κύριε Αμερτή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα συζητάμε για άλλη μια φορά άλλο ένα νομοσχέδιο που δεν εξασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών. Όπως αυτά προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο. Θα ήθελα να παρατηρήσω καταρχήν ότι το νομοσχέδιο τέθηκε με υπερβολική ταχύτητα προς ψήφιση, χωρίς να γίνει η απαραίτητη διαβούλευση. Αυτό δείχνει ότι αποφύγεται με ένοχο τρόπο μια σοβαρή συζήτηση για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Η συζήτηση αυτή όμως κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Στην ουσία, η κωδικοποίηση που επιχειρείται αποτελεί μια σύνοψη των αντιδραστικών νομοθετημάτων που έχει φέρει όλο το μνημονιακό τόξο. Από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ. Πρόκειται δηλαδή για ένα νομοσχέδιο το οποίο κλείνει το μάτι σε παρανομίες ως προς το διεθνές δίκαιο. Και δεν πρόκειται ακριβώς για ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά για μεταφορά στην πραγματικότητα του πώς εφαρμόζεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μια κυβέρνηση δηλαδή που είναι διαβόητη για τις πρακτικές των παράνομων επαναπροωθήσεων. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που είναι στα όρια. Λόγου χάρη, ακόμα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η διοικητική κράτηση κανονικά αποτελεί ένα μέτρο για εξαιρετικά έκτακτες περιστάσεις. Εδώ όμως κανονικοποιείται απολύτως με αυτό το νομοσχέδιο κρατήσεις μέχρι και για 3 χρόνια. Ο Εύρος έχει καταστεί μια περιοχή όπου δεν τηρούνται όσα επιτάσσει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όταν έχουμε να κάνουμε με πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι μένουν εντελώς αβοήθητοι στις νησίδες του Εύρου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και μπορεί να επικαλείστε το διεθνές δίκαιο, αλλά καρτ στο εξωτερικό. Όμως, στο θέμα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού, δεν το σέβεστε. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι να καταστεί η Ελλάδα αποθήκη ψυχών, με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που θα στηβάζονται στα ελληνικά νησιά. Στην ουσία, αυτό που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια πρακτική που ευνοεί την Ευρώπη. Σταματά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα ελληνικά νησιά, όπου και προκαλεί αυτές τις υπερσυγκεντρώσεις τους, με σκοπό να εμποδιστούν οι πρόσφυγες και μετανάστες από το να μεταβούν σε άλλες περιοχές, όπως λόγου χάρη στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, γιατί εκεί θέλουν να πάνε. Η λογική του νομοσχεδίου αυτού δεν είναι η ένταξη στις τοπικές κοινωνίες, αλλά η τοποθέτηση των προσφύγων και μεταναστών έξω από τα αστικά κέντρα, σε κλειστά γκέτο. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε τα γκέτο. Και ότι δεν θέλετε την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών φαίνεται και από ότι δεν τους παρέχετε ηθαγένεια. Ναι, μεν, ο Ερντογάν μπορεί να εργαλειοποιεί το προσφυγικό, όμως το εργαλειοποιείτε κι εσείς. Προκειμένου να συσπυρώσετε το ακροδεξιό κοινό σας. Διότι αν πραγματικά ενδιαφερόσταν για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της επικράτειας, δεν θα ψηφίζατε ποτέ αυτά τα νομοσχέδια που έχετε ψηφίσει και τα μνημόνια, δεν θα κάνατε όλη αυτή την νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείτε είτε στο θέμα της παιδείας, είτε στο θέμα της υγείας, είτε στο θέμα της εργασίας. Οπότε, τι κάνει αυτή η κυβέρνηση, ποιοι την ήσαν και εργαλειοποιεί πρόσφυγες έτσι ώστε να συσπυρώσει κάποιους που έχουν ένα μένος και μέσα σε εισαγωγικά μένος απέναντι στις πολιτικές σας. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού το ξέρω, το πιστεύω, είναι φιλόξενος λαός και δεν έχει ρατσιστικά αντανακλαστικά. Οι πρόσφυγες δηλαδή εργαλειοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο γεωπολιτικών επιδιώξεων. Αλλά για ποιο άλλο λόγο, γιατί είναι φτηνά εργατικά χέρια. Η πολιτική σας είναι χωρίς διέξοδο. Εγκλωβίζετε τους πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα. Χωρίς να έχετε φροντίσει να υπάρχει ένας μηχανισμός με την εγκατάστασή τους. Οι άνθρωποι που μένουν στις τοπικές κοινωνίες στη Γεωπονησία, ξέρετε κιόλας, δεν αντέχουν, πραγματικά δεν αντέχουν. Και είναι λογικό αυτό. Αλλά για να το λύσετε, θα πρέπει να σκεφτείτε το κάτι παραπάνω. Κάτι που θα δυσαρεστεί σίγουρα το ακροδεξιό κοινό σας. Εκεί είστε έτοιμος, όχι εσείς προσωπικά, αλλά προφανώς στο σύνολό της η κυβέρνηση να χάσει κάτι το οποίο μεσομακροπρόθεσμα θα επιφέρει απτά αποτελέσματα. Εκεί είναι το διακύβευμα. Κάτι που προσωπικά
Μπορεί να είμαι λίγα χρόνια στη πολιτική, δεν έχω βέβαια την εμπειρία των άλλων, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει. Ο κόσμος καταλαβαίνει, αν το εξηγήσεις και κάτσεις σε ένα τραπέζι, δεις τα ζητήματά του, λύσεις τα βασικά θέματα που έχει, που σου λέει δεν μπορώ να ανταπεξέλθω με 700 και 800 ευρώ, δεν μπορώ να έχω δύο παιδιά και να μου έρχεται 700 το ρεύμα, δεν μπορώ να μην έχω υγεία και να πρέπει να πάω το απόγευμα για να κάνω το χειρουργείο και δεν μπορώ το παιδί μου να το στέλνω στο φροντιστήριο για να κάνει 10 μαθήματα και στο τέλος να πληρώνει 1000 ευρώ ενώ ο μισθός μου είναι και αν ο άντρας μου δουλεύει. Αν αυτά τα προβλήματα λύνατε, πιστέψτε με, η πλειοψηφία εξ αυτών και είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό που λέω, δεν θα αντιδρούσε έτσι. Αλλά εσείς τι κάνετε, υπερσυγκέντρωση αυτών των συνανθρώπων μας, οι οποίοι μένουν στα νησιά, βλέπουμε συμπεριφορές, τις οποίες εσείς ευθύνεστε και αυτό τι κάνει, καθιστά την χώρα μας αναξιόπιστη ευρύτερα. Κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Το νομοσχέδιο δηλαδή αυτό έχει τη βάση του την καταστολή. Παντού καταστολή. Στα απειθήτα, στους πρόσφυγες, στους ντόπιους, στους ξένους. Εκεί εστιάζεται. Αλλά το ζήτημα είναι και η Frontex και οι ελληνικές αρχές. Επίσης, θεσπίζονται διαδικασίες fast track. Για ποιο λόγο? Γιατί να μην αρνείστε να χορηγήσετε άσυλο όταν κάποιοι πραγματικά έχουν τα προσόντα για να το έχουν. Όταν κάποιος σαφέστατα είναι επικίνδυνος, αυτό δεν αφορά μόνο τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες ή τους Έλληνες. Όποιος είναι επικίνδυνος πρέπει να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό είναι αυτονόητο. Έτσι σκέφτεται ο κάθε νοήμων άνθρωπος. Το να λέτε όμως ότι όλη η πλειοψηφία αυτή είναι κακοί άνθρωποι, θέλουν το κακό μας, θέλουν να μας να κάνουν ό,τι χειρότερο στη χώρα, αυτό είναι πραγματικά εντελώς αρριβιστική λογική για μας. Δηλαδή, παραμένουν τα εμπόδια στην κυκλοφορία των μεταναστών και των προσφύγων, με αποτέλεσμα αυτοί να μένουν στα νησιά. Υπάρχουν όμως μέτρα που λάμπουν εντελώς δια της απουσίας τους. Δεν υπάρχει μέρημνα για μια επαρκή περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών, ούτε για την εκπαίδευσή τους. Άκουσα χθες την κυρία Βούλτεψη, η οποία λέει «Δεν μπορώ, λέει, έχω δώσει τόσα χρήματα και περιμένω αποτελέσματα». Τα αποτελέσματα έρχονται με ένα στρατηγικό πλάνο. Δεν έρχονται από τη μία μέρα στην άλλη και πρέπει, δεν λειτουργούμε την περιπτωσιολογία, αλλά όταν μια μητέρα μπορεί να έχει χάσει στον δρόμο και δύο παιδιά, εννοείται και έχει μείνει με ένα, ας πούμε, θα πρέπει να έχει μια άλλη αντιμετώπιση, μια άλλη προσέγγιση. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό και ανθρώπινο για όλους μας. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι στο ίδιο τσουβάλι, μεσαγωγικά, με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι λίγο καλύτερα στο πώς έχουν έρθει στην Ελλάδα. Σύμφωνα δηλαδή με την γενικότερη λογική της εξωτερικής ανάθεσης που έχει η κυβέρνησή σας, βασίζεστε στις ΜΚΟ. Ενώ η υποστελέχωση των υπηρεσιών του κράτους παραμένει δραματική και σε αυτό το τομέα, οι ελαστικές μορφές εργασίας έχουν οδηγήσει εντελώς την κατάσταση σε διέξοδο. Βεβαίως, για μας η βάση του προβλήματος, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, είναι η απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Μια συμφωνία που δυστυχώς για μας την υπέγραψαν μνημονιακές κυβερνήσεις, καταρχάς του ΣΥΡΙΖΑ, του ΝΕΣΟ όλα. Τελικά, είδατε, δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό όφελος προς την κοινωνία. Γενικότερα σε αυτή την κρίση πάντα για μας είναι δύο οι παράγοντες. Ένας που βρίσκεται στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας που δεν βρίσκεται. Ο δεύτερος είναι προφανώς η κρατική πολιτική της Τουρκίας υπό τη διεύθυνση του Ερντογάν. Η υποτιθέμενη δύναμη του Ερντογάν πηγάζει ακριβώς από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, που κατέστησε στο καθεστώς Ερντογάν καταλήτη του ζητήματος. Η πολύ προβληματική κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας του 2016, που οι ελληνικές μνημονιακές κυβερνήσεις υπέγραψαν και τηρούν πυθύνια, επέτρεψε στον Ερντογάν να εργαλειοποιήσει το δράμα των προσφύγων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λειτουργήσει τάχιστα ως προς τη διαχείριση του προβλήματος και συγκεκριμένα στην ελεγχόμενη προώθηση προσφύγων και μεταναστών σε σειρά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χειρότερη δυνατή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που λαμβάνει η χώρα σήμερα.
Η ηθική και πρακτική στήριξη στο να γίνει η Ελλάδα το buffer state της ευρωπαϊκής γεωγραφίας. Η χώρα ανάχωμα, έτσι δεν τη λένε, ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είχε πει η Ούρσουλα von der Leyen. Στο βαθμό που η πρέπουσα ευρωπαϊκή στάση δεν λαμβάνει χώρα, όλα τα υπόλοιπα έχουν σχεδόν, νομίζω, μηδαμινή αξία. Κύριε Υπουργέ, η δυνατότητα δηλαδή του Ερντογάν, για να τα πούμε έτσι πολύ απλά, να στέλνει πρόσφυγες και μετανάστες, ξέρουμε ότι είναι απεριόριστη. Μπορεί να φτάσει και σε επταψήφιο αριθμό. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Πώς θα διαφυλάξετε εσείς τη χώρα και όχι με το να τα κλείσετε, γιατί αυτά είναι για να ικανοποιήσω κάποιον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται ούτε μαγικά, ούτε με συγκεκριμένη ακροδεξιά λογική. Ωραία. Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει μια μοναδική πολιτική που μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά η χώρα μας, η Ελλάδα μας. Είναι η μέγιστη δυνατή πίεση. Όταν πάτε σε ένα ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό δεδομένο, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να, κάποια στιγμή να πάρει την ευθύνη πάνω της, που της αναλογεί. Δεν μπορεί μέχρι στιγμής να βλέπουμε εμείς το αντίθετο, δηλαδή να προωθεί από την ηγεσία το ρόλο της Ελλάδας, μια χώρα σπίδα, και εσείς κάντε ό,τι θέλετε, κόψτε το κεφάλι σας. Κάθε κύμα και προσφύγων και μεταναστών για τα σύνορά μας. Δηλαδή δεν είμαστε χωροφύλακες καμίας Ευρώπης εμείς. Εμείς είμαστε μια χώρα η οποία ως μέρα 25 αρνούμαστε το κατασκευασμένο και εθνικά επικίνδυνο δίλημα, κλειστά, ανοιχτά. Δεν ξέρω τέλος πάντων πώς το έχετε βάλει στο μυαλό σας. Εμείς λέμε είμαστε άνθρωποι. Πάνω απ' όλα οι Έλληνες είναι άνθρωποι. Ανθρωπιστική και ορθολογική διαχείριση των συνόρων μας. Με τους διεθνείς κανόνες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το καταστατικό αρχών του ΟΗΕ. Μέτρο πίεσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε κάτι λέμε εμείς, κύριε Μηταράκη. Κατά τη γνώμη μας, είναι αυτονόητο ότι κάθε φορά πρέπει να τους βάζετε βέτο. Κάθε φορά που δεν συμφωνούν, όταν θα μπει ένα βέτο, θα κάτσουν να το ξανασκεφτούν αν μπορούν να χρησιμοποιούν σαν ανάχωμα την Ελλάδα. Αυτό προτείνει το ΜέΡΑ25. Διαφορετικά δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Θα είμαστε εδώ, θα αλλάζουν κυβερνήσεις, θα υπάρχει το ίδιο θέμα. Κάποιοι θα λένε δεξιές, ακροδεξιές λογικές, κάποιοι άλλοι θα διαμαρτύρονται και τι. Ποιο είναι το νόημα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Εδώ πέρα, όποιος είναι νομοθέτης, γιατί νομοθέτες η αντιπολίτευση δεν είναι, εσείς ουσιαστικά νομοθετείτε και εμείς θα καταψηφίσουμε εν προκειμένου τη συγκεκριμένη σύμβαση. Κύρωση. Ωραία. Θα πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία το να συζητάτε με τα υπόλοιπα κόμματα, κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει. Η πολιτική δηλαδή που ασκείται από την κυβέρνηση έχει έναν χαρακτήρα διαφορετικό. Πρόκειται δηλαδή για τη μετατροπή ενός ζητήματος εμφανώς πανευρωπαϊκού, δεν μας αφορά μόνο εμάς, και εσείς το κάνετε ελληνοτουρκικό, κόντρες με τον Ερντογάν, σε ένα σενάριο δηλαδή φύλαξη συνόρων από την εισβολή ενός εχθρού. Όμως η φύλαξη αυτή εκ των πραγμάτων έχει περατό χρονικό ορίζοντα. Γιατί η Τουρκία μπορεί να στέλνει πρόσφυγες μια ζωή. Εμείς. Εσείς μάλλον δημιουργείτε ένα ενδελαδικό πολιτικό διχασμό ανάμεσα σε κλειστά και ανοιχτά σύνορα. Υπάρχουν αφετέρου αυτοί που θέλουν αυτοί που θέλουν τα κλειστά σύνορα και αφετέρου αυτοί που θέλουν, που είναι πλειοψηφία, μια ανθρώπινη σωστή μεταχείριση των κατρεγμένων ανθρώπων, των συμπολίτων. Γιατί οι συμπολίτες μας είναι και αυτοί. Σύμφωνα όμως με τη δική σας επικοινωνιακή πολιτική, υπάρχει μια σκληρή κομματική λογική. Να ξεφύγετε από αυτή. Να υπάρχει μια δυνατότητα ανυπακοής που έχει κυβέρνηση, όχι μόνο να ασκεί ανυπακοή εκεί που την παίρνει, αλλά και εκεί που δεν την παίρνει. Όταν πάει στην Ευρώπη. Απέναντι δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους, για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, παγώνοντας διαδικασίες όπως κάνετε για το άσυλο. Εκεί είστε εντάξει. Η κυβέρνηση δηλαδή έχει παρανομήσει εντελώς από αυτού. Η ύπατη αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία η αναστολή της εξέτασης αιτημάτων ασύλου θεωρείται παράνομη. Αντί δηλαδή για ανυπακοή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση ασκεί ανυπακοή στα αιτήματα για άσυλο.
Πρόκειται δηλαδή για ακριβώς την αντίστροφη λογική ανυπακοής από αυτή που σήμερα η ευθύνη απαιτεί. Η κυβέρνηση έχει επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσέρχεται με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, το καλό παιδί, και να αποδίδει στην Ελλάδα το ρόλο του φύλακα των συνόρων της Ευρώπης. Ένα ρόλο που μακροπρόθεσμα αδυνατεί εκ των πραγμάτων να ασκήσει όση βοήθεια και λάβει. Εμείς ως Μέρα 25 το έχουμε πει σε πάρα πολλούς τόνους ότι η διάκριση προσφύγων και μεταναστών είναι παροχημένη, όπως και στη δεκαετία του 40 που καθιερώθηκε, έτσι και σήμερα η πολιτισμένη Δύση ευθύνεται για πολλές από αυτές τις σειράξεις. Η Δύση χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο ώστε να διαχωρίζει ανάμεσα αφενός σε εκλεκτούς πρόσφυγες, όπως είναι και από το πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε. Εννοείται αυτό. Αλλά αφετέρου και σε μη εκλεκτούς μετανάστες, λόγω χάρη θύματα πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Παράλληλα, η λέλαπα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόστηκαν με τα λεγόμενα προγράμματα δομικής προσαρμογής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αφρική έφεραν ολόκληρους πληθυσμούς σε επίπεδα απόλυτης φτώχειας. Σήμερα αυτές οι απάνθρωπες καταστάσεις εντείνονται ακόμα περισσότερο με την κλιματική αλλαγή. Μπαγκλαντές, θα είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Όταν λοιπόν φτάνουν στις ακτές μας οικογένειες που πήραν ένα τεράστιο ρίσκο να πνιγούν τα παιδιά τους, μόνο και μόνο για να τα διασώσουν. Έχει σημασία αν τελικά προσπαθούν να γλιτώσουν από τις σφαίρες ή από την πείνα? Έχει νόημα να τους κατατάξουμε στους πρόσφυγες, τους μεν και τους δε, ως μετανάστες? Το 2010, με τη βοήθεια του ίδιου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που επέβαλε σε αφρικανικές χώρες σε προγράμματα δομικής προσαρμογής, δηλαδή το προήμιο του δικού μας μνημονίου, η Ελλάδα μετατρέπει σε χροδουλοπαρικία, σε φτωχοποιημένο τόπο. Με αποτέλεσμα τη σταδιακή τσεριμοποίηση, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες νέοι και νέες μας μετανάστευσαν. Γονείς, παππούδες και γιαγιάδες υποφέρουν, όπως υποφέρουν και πολλά από αυτά τα παιδιά της κρίσης. Το αφήγημα ότι αυτοί δεν είναι πρόσφυγες, αλλά μετανάστες, νομιμοποιεί δηλαδή τις μεσανθρωπικές πολιτικές που έδιωξαν τα παιδιά της κρίσης, θεωρώντας ότι έφυγαν από επιλογή. Επειδή υπήρχε μνημόνιο, έφυγαν. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα για μας. Ο λαός μας, το κλίμα της Τρόικας, ναι, κύριε Πρόεδρε, και των μνημονίων, έχει ειδική υποχρέωση να απορρίψει το επιχείρημα ότι οι μετανάστες επιλέγουν τη μοίρα τους, αντίθετα με τις πρόσφυγες. Γι' αυτό το Μέρα 25 αρνείται να διαχωρίζει κατρεγμένους ανθρώπους μεταξύ καλοδεχούμενων προσφύγων και μη καλοδεχούμενων μεταναστών. Τέλος, συμπερασματικά, το είπα και προηγουμένως, θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο ακριβώς επειδή η αρχή και το πνεύμα του είναι υποβάθμιση της δημόσιας προστασίας. Επειδή μετατρέπεται το προσφυγικό από ζήτημα ανθρωπισμού, διεθνούς αλληλεγγύης και επανανθρώπινων δικαιωμάτων σε ζήτημα ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε με τους τέσσερις συναδέλφους. Κυρία Σκόνδρα είναι εδώ, να ειδοποιηθεί ο κύριος Βίτσας, κύριος Πουλάς ήρθε. Και η κυρία Κανέλη, μετά θα πάρει το λόγο ο Υπουργός για την ομιλία του και ύστερα έχει ζητήσει να κάνει την ομιλία του ο κύριος Χίτας ως κοινοβουλευτικός.